Άγιο είχε ένα 47χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος έζησε χθες το βράδυ τον απόλυτο εφιάλτη, την ώρα που μετέφερε ένα ζευγάρι, το οποίο όπως αποδείχθηκε δεν ήταν πελάτες, αλλά αδίστακτη κακοποιοί. Τα δύο άτομα, αφού πρώτα έβγαλαν ένα μεγάλο μαχαίρι, ακινητοποιώντας τον έντρομο οδηγό, ο οποίος δεν μπορούσε να πιστέψει τι ακριβώς συνέβαινε, δεν δίστασαν να τον χτυπήσουν αρκετές φορές στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον, με τον άτυχο άνδρα να μεταφέρεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου ευτυχώς διέφυγε τον κίνδυνο. Ήταν ένα ακόμη περιστατικό από τα πολλά που γίνονται το τελευταίο διάστημα. Είμαστε κι εμείς θύματα ληστιών. Αλλά χθες ένας δικός μας συνάδελφος έπεσε και θύμα ξυλοδαρμού, εκβιάστηκε, χτυπήθηκε, του τράβηξαν μαχαίρι και το ότι ζει και είναι καλά είναι πολύ τυχερός. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11 το βράδυ, όταν ο 47χρονος οδηγός ταξί πήρε με το όχημά του έναν άντρα και μια γυναίκα από την περιοχή της Μενεμένης, όπου τους ζήτησαν να τους μεταφέρει στον Δενδροπόταμο. Δυστυχώς, αυτή δεν θα ήταν μια απλή κούρσα από τις πολλές που κάνουν καθημερινά οι οδηγοί ταξί, αλλά κυριολεκτικά το νυχτοκάματο του τρόμου για τον 47χρονο, ο οποίος σημειωτέων βρίσκεται εδώ και λίγο καιρό στη δουλειά. Έχει επιβιβάσει ένα ζευγάρι κάπου από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω από πού ακριβώς, του ζήτησα να μεταφερθεί στο Δενδροπόταμο και όπως γίνεται συνήθως πήγαν σε κάποιο δρόμο εκεί μέσα στο Δενδροπόταμο και με απειλή όπλου, όχι όπλου, μαχαιριού και μεγάλο μαχαίρι του εκβίασαν να του δώσουν χρήματα. Όταν το ταξί έφτασε σε δρόμο του Δενδροποτάμου, οι δύο επίδοξοι ληστές έβαλαν σε εφαρμογή το ύπουλο σχέδιό τους. Έτσι λοιπόν, έβγαλαν το μαχαίρι και στη συνέχεια άρχισαν να χτυπούν με μανία τον οδηγό, ενώ κατόρθωσαν να του αποσπάσουν το ποσό των 500 ευρώ και να γίνουν καπνός, αφού χάθηκαν στα στενά της περιοχής. Το χτύπησαν πάρα πολύ. Το χτύπησαν τον συνάδελφο στο κεφάλι, είναι στο Ιπποκράτειο αυτή τη στιγμή. Είναι καλά, ξεφύγει το κίνδυνο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά τα χτυπήματα ήταν πολύ δυνατά. Τα απόσπασαν ένα χρηματικό ποσό και έφυγαν. Όπως ήταν φυσικό, οι συνάδελφοι του άτυχου 47χρονου οδηγού είναι ανάστατοι, αλλά και εξοργισμένοι από το νέο περιστατικό βίας και ληστείας κατά οδηγού ταξί, καθώς, όπως λένε, το κακό έχει παραγίνει και δεν πάει άλλο. Είναι αρκετά, αλλά είναι πιο σοβαρά, αλλά είναι λιγότερο, αλλά τα περιστατικά είναι αρκετά. Νομίζω πως κάτι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και ειδικότερα που σας ανέφερα σε συγκεκριμένες περιοχές. Μάλιστα, με θλίψη τονίζουν ότι τις βραδινές κυρίως ώρες είναι αδύνατον να πλησιάσουν σε αρκετές γειτονιές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς συχνά πυκνά γίνονται στόχος επιθέσεων από επιτίδιους. 100%, 100%. Δηλαδή, δεν τολμούμε να περάσουμε το Βαρδάρι να πάμε προς τα δυτικά. Δεν τολμούμε να διασχίσουμε τη Μοναστηρίου. Δεν μπορούμε να πάμε στο Δενδροπόταμο. Θα έρθουμε το επόμενο διάστημα σε συνεννόηση με την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, έτσι ώστε ή θα γίνει κάποια μέρημνα ή θα σταματήσουμε να μπαίνουμε στον Δενδροπόταμο για δρομολόγια. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Αυτό που δηλώνουν είναι ότι καθημερινά ζουν με το φόβο πιθανής επίθεσης την ώρα που παλεύουν για το μεροκάματο, με τη σωματική τους ακαιρεότητα να κινδυνεύει από τις ωρέξεις αδίστακτων κακοποιών που δεν διστάζουν να τους κάνουν κακό για να αρπάξουν τις εισπράξεις. Άντε να μας διστέψουν να σε πάρει 30-40-50 ευρώ δεν είναι. Συμβαίνει σε όλους μας, στον δρόμο περπατάς μπορεί να συμβεί. Το να υπάρχει απειλή μαχαιριού και μεγάλο μαχαίρι, που μας είπαν. Το να χτυπηθεί τόσο άσχημα ο συνάδελφός του, να κινδυνεύει η ζωή του για 50 και 70 ευρώ, δηλαδή ήμαρτον. Και κάποιος πρέπει να μας προστατεύσει. Όπως μας ενημερώνει ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής Κλήμης Λεοντιάδης, οι οδηγοί ταξί σκέφτονται ακόμη και να αρνούνται πλέον τη μίσθωση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα καλούν την Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης να επιληφθεί του θέματος για να μπορούν και εκείνοι να αισθάνονται ασφαλείς εν ώρα δουλειάς και όχι να είναι ευάλωτοι σε επιθέσεις παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα.